Πάμε να καλωσορίσουμε τώρα, δεν ξέρω και πώς να το πω. Είναι ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα. Ιαβέρης Junior για πολλούς γνωστούς, έτσι, Μαρκουίζος. Κατά το επίθετο, συγκινούμε που σε βλέπω γιατί καταρχήν με τον πατέρα σου έχω μια φιλία και θυμάμαι και εσένα πιτσιρικά. Όλοι υπήρξαν πιτσιρίκια και μεγαλώνουμε δυστυχώς. Καλό είναι να μεγαλώνουμε βέβαια, γιατί σημαίνει ότι περνάνε τα χρόνια και είμαστε ζωντανοί και επιμελείς. Και ευγνώμονες πάνω απ' όλα. Πρέπει να πω ότι πρέπει να είναι περίπου 20 χρόνια που είχαμε δοκιμάσει να αποτυπώσουμε με τηλεοπτικές κάμερες τα μαθήματα που κάνανε τα παιδιά για την ασφαλή οδήγηση. Οικογένεια. Όλο του Τάσου, Κωνσταντίνος. Και λέγαμε από τότε, ήταν και ο Μακαρίτης ο Άρης Σταθάκης, λέγαμε από τότε ότι άμα σε μάθω να οδηγείς σωστά, είναι σαν να αυξάνεις τις πιθανότητες να ζήσεις. Και άμα σε πείσω να οδηγείς σωστά, είναι σαν να σε πείθω ότι αξίζει να ζήσεις. Γιατί εδώ πέρα έχουμε τραγωδίες τη μία μετά την άλλη. Βασικά υπάρχει αυτό που εμείς κάνουμε, δεν είναι να μάθουμε κάποιον να οδηγεί σωστά. Μάλλον να οδηγεί σωστά είναι μεν, αλλά όχι να οδηγεί με την έννοια του καλά, να τον μάθουμε να είναι καλός χειριστής. Αυτό που ουσιαστικά δείχνουμε σε κάποιον, βιωματικά μέσα από δυσκολίες προσομοιωμένες, τι δεν μπορεί να κάνει, όχι τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή, το τι μπορείς να κάνεις το μάτι στην πίστα. Δηλαδή, αυτά τα εφαρμόζουμε μέσα, τα εφαρμόζουμε μέσα σε κλειστό χώρο ελεγχόμενο, όπου κάποιες δυσκολίες που σομοιώνουν κάποιες καταστάσεις που συναντούμε καθημερινά στον δρόμο. Έχεις οδηγήσει ποτέ, ας πούμε, ξέρω εγώ, περνώντας από λάδια? Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν λέω τι είναι αυτό. Δεν έχω δώσει. Ένα παράδειγμα. Πώς οδηγεί κάποιος στο βρεγμένο, πώς οδηγεί στο στεγνό, πώς οδηγεί στον πάγο. Είναι πράγματα τα οποία, αν δεν τα έχεις εμπειρικά πια βιώσει, είναι πολύ πιθανό να την πατήσεις, ρε παιδί. Το σημαντικό αυτό που λέμε εμείς είναι ότι μέσα στα πλαίσια του κώδικα και των ταχυτήτων, των ορίων δηλαδή που ορίζει ο νομοθέτης, με αυτά και ούτε ένα χιλιόμετρο παραπάνω, εφαρμόζουμε αυτές τις δυσκολίες και συνειδητοποιείς ότι αδυνατείς να τις εφαρμόσεις, να αντιδράσεις σωστά. Οπότε, π.χ. εγώ λέω ότι και τη μειονή περιοχή που είναι το πιο επαφές σημείο, έχει όριο 50 χιλιόμετρα σχεδόν σε όλα τα αστικά κέντρα, εκτός των περιοχών που είναι σχολεία. Με 50 χιλιόμετρα δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να αντιδράσει. Δηλαδή αποδεικνύουμε ότι πρέπει να είσαι στα 30 και λιγότερα. Άρα από αυτό μπορείς να κάνεις να συνειδητοποιήσεις ότι δεν μπορείς, άρα να πηγαίνεις σιγά και προσεκτικά, έτσι ώστε ό,τι και να συμβεί, είτε λάθος αλουνού που συνήθως οι Έλληνες χρεώνουν όλα στους άλλους, είτε δικό μας λάθος, να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε το αυτοκίνητο ή η σύγκρουση να μην είναι σφοδρή. Δώσ' μας λίγο χρόνο. Προφανώς δεν είναι μόνο θέμα αυτοκινήτου, είναι και οδηγού, είναι και θέμα αυτοκινήτου. Για πάρα πολλές. Άρα κυρίως οδηγός συμπεριφοράς. Ο σωστός οδηγός, ο καλός οδηγός βάζει τα όρια εκεί που πρέπει. Είναι δυσάρεστη αφορμή που σε καλέσαμε, αν και είναι ευχάριστο που σε βλέπω. Είναι προφανής, νομίζω ότι... Κωνσταντίνε... Ο συγκεκριμένος δρόμος πρώτα απ' όλα δεν έχει φάει μόνο αυτόν. Έχει φάει πάρα πολύ κόσμο και έχει φάει και τη Μανούλα εκείνη με τα τρία τα παιδιά. Αν το θυμάστε, είναι ακριβώς ο ίδιος δρόμος. Είναι ένας δρόμος ο οποίος κακώς τον χαρακτηρίζουν λεωφόρο. Είναι ένας δρόμος αστικού κέντρου. Πρέπει να έχει ένα όριο max 50, τόσο έχει. Το ξέρω γιατί μένω εκεί στην περιοχή. Και έξω από το σχολείο γίνεται 30. Κανείς δεν κινείται. Κατά το 30 είναι αστείο, δεν το συζητάμε. Το 50 το έχουν για πλάκα 60. Δεν είναι και όριο που μπορείς να τηρήσεις το 30. Το 30 στο συγκεκριμένο σημείο όχι. Αλλά το 50 είναι οριακό. Θέλω να το σχολιάσεις όμως, γιατί βλέποντας πίσω από το Γιάννη, εγώ βλέπω μια διπλή διαχωριστική. Αυτό θέλω να πω, ότι οι συμπολίτες μας, αντί να τηρούν το όριο των 50 και κάτω, αν εσύ τηρείς το όριο και πηγαίνεις με 40, σε προσπερνάνε μέχρι και σχολικά. Λοιπόν, το να πεις ότι. Σε προσπερνάνε στη διπλή διαχωριστική που είναι σχολικά. Όχι μόνο το σχολικό. Και απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Θα έπρεπε τώρα να χαμηλά, να τηρείται ο νόμος, να υπάρχει κάποιος εκεί πέρα, έτσι ώστε γενικότερα είναι ένα κομμάτι πολυσύνθετο. Δηλαδή θέλει και την ενημέρωση. Αλλά λέει και ο Γιάννης από την πλευρά του και φαντάζομαι ότι θα το λέει ο καθένας από εμάς. Ότι είναι ένας δρόμος στον οποίο και δύσκολα έχεις πρόσβαση. Πας να ξεμητήσεις, δεν έχει ορατότητα να δεις πουθενά. Έχει διπλή διαχωριστική. Απαγορεύεται η προσπέραση λοιπόν. Καλά σημεία για να βγει στον δρόμο δεν υπάρχουν. Δεν είναι σημείο καρμανιόλα ο συγκεκριμένος δρόμος. Είναι όλοι οι δρόμοι κατά τον ίδιο τρόπο φτιαγμένοι. Εμείς πρέπει να ορίζουμε τη συμπεριφορά μας σε αυτόν τον δρόμο. Να πηγαίνουμε, αν είναι το παιδί αυτό, πήγαινε με τα όρια και σιγά σιγά και δεν προσπέρναγε. Γιάννη, έχεις εικόνα από το ρεπορτάζ το αστυνομικό αν πήγαινε γρήγορα? Η ταχύτητα του αυτοκινήτου τη στιγμή τη πρόσπρουσης και βέβαια τη στιγμή που διέσχισε τη λεωφόρο Τραπεζούντας ήταν αρκετά υψηλή. Πώς είπες, Κωνσταντίνε? Πάνω από 80 σίγουρα. Δηλαδή το 50 θα προφανώς πήγαινε... και εμένα ένα Golf GTI ήταν. Εδώ να κάνω παρένθεση. Δεν είναι ένα αυτοκίνητο που με τα 30 ας πούμε, θα στήχιζε τη ζωή ενός ανθρώπου. Είναι αρκετά ασφαλές αυτοκίνητο. Όχι, με όλα αν, τα... αν δεν φόραγε τη ζώνη του, γιατί ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αυτό. Πολύ δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Αν πήγαινε με 30, 40, 50 και φόραγε τη ζώνη του, ενδεχομένως σίγουρα θα ήταν ζωντανός. Με ίσως κάποιους μόλοπες, εκλίδα σε κάποια τέτοια σημεία. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω αν φόραγε ή αν δεν φόραγε. Αλλά αν η σύγκρουση είναι πάνω από 45-50 χιλιόμετρα, είναι σφοδρότατη σύγκρουση και όσο ανεβαίνουμε, πάει με γεωμετρική αύξηση, δηλαδή με 65 δίνουν τα καλύτερες κατηγορίες αυτοκίνητα ότι βγαίνεις με κάποιες τραυματισμούς. Συνήθως λιώνουν. Και σε παρακαλώ, δώσε τα φώτα σου στους τηλεθεατές μας και στο Γιάννη, φαντάζομαι ενδιαφέρον το ακούει αυτός. Λέμε, ξέρω εγώ ότι ένα αυτοκίνητο έχει 5 αστέρια στο crash test. Τι σημαίνει τα 5 αστέρια, ότι πηγαίνουμε 200 και τρακάρω? Όχι, όχι, όχι. Από ένα όριο και πάνω, από 55-60 και πάνω, μετά τι γίνεται? Αν εκεί είναι και η ταχύτητα που πραγματοποιείται το crash test. Αν ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο με 100 χιλιόμετρα και πες, δεν χτυπήσει ο επιβάτης πάνω στο αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο πάνω στον επιβάτη, τα εσωτερικά όργανα θα συντληθούν. Θα υπάρχει σύντληψη εσωτερικών οργάνων. Γιάννη, για να σε αποδεσμεύσουμε από το ρεπορτάζ. Ο κόσμος εκεί τι λέει? Γιατί μας θύμισε ο Κωνσταντίνος ότι εκεί έχει χαθεί και μαμά με τα παιδιά και δεν είναι η πρώτη φορά. Και εμείς βλέπουμε από πίσω σου τώρα να περνάνε οχήματα που σίγουρα δεν πάνε ούτε με 30 ούτε με 50 που λέει ο Κωνσταντίνος. Όχι μόνο δεν πάνε με 30 και όχι με 50. Πίσω μου ακριβώς βλέπετε το δέντρο στο οποίο έγινε η σύγκρουση. Αν μπορούσαμε να δούμε στα αριστερά μου υπάρχει μια πινακίδα που λέει προσοχή σχολείο. Μιλάμε στα 10 μέτρα, όχι πολύ μακριά. Ακριβώς. Ακόμα και το λεωφορείο που πέρασε από πίσω σου, πάντως μόλις, και το μηχανάκι που πέρασε, δεν φαίνεται να πηγαίνουν σιγά. Αυτό θα σας έλεγα τώρα, ότι αν μπορεί να αποτυπώσει η εικόνα και τα αυτοκίνητα που περνάνε από πίσω μου και αυτή τη στιγμή, μπορείτε να φανταστείτε ότι με 50 χιλιόμετρα δεν πηγαίνουν. Δεν ξέρω το σημείο, αλλά είναι και μια μεγάλη ευθεία διάβαση. Πρώτα πολλά εκεί πέρα από αυτό το συγκεκριμένο δρόμο περνάνε συνήθως κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Τον γνωρίζουν τον δρόμο, δεν πέρασαν τυχαία πρώτη φορά. Αυτό θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι γίνεται παντού, σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Πάτρα, σε όλη τα Χανιά, σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Παντού στα αστικά κέντρα κυκλοφορούμε με πάνω από 30, 40, 50 χιλιόμετρα. Πολλές φορές φεύγουμε αργοπορημένοι και πάμε και 60, 65, που σημαίνει ότι δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα. Επειδή εδώ έχουμε και κάποιες ιδιαιτερότητες και δεν θέλω να θεωρήσουν οι τηλεθεατές σε καμία περίπτωση ότι προσπαθούμε να τους προσπεράσουμε. Είναι το δεύτερο τροχαίο που στοιχεί τη ζωή σε ένα παιδί 23, 24 χρόνων ήταν ο Βακάκης, 23 ήταν ο Ζαχαριάς. Και το έβλεπα και το πρωί στα μηνύματα στο ραδιόφωνο. Φαντάζομαι ότι περίπου έτσι σκέφτονται οι περισσότεροι. Ένα πλουσιόπεδο του πήρε ο μπαμπάς στον αγρίμιο. Ένας κακομαθημένος νέος, αυτό λένε συνέχεια. Εγώ θα ήθελα να ενημερώσω τους συμπολίτες μου ότι οι πλούσιοι που σκοτώνουν τα αυτοκίνητά τους είναι ελάχιστοι μπροστά στον αριθμό που καταστρέφονται και κλείνουν τις οικογένειές τους. Σήμερα πεθάνουν 3 με 5 παιδιά άτομα τα οποία κυκλοφορούν με παπάκια των 200 και 300 ευρώ, σκοτώνεσαι και με 200 ευρώ όχημα και με 1000 ευρώ μεταχειρισμένο σκοτώνεσαι και ακόμα πιο εύκολα, γιατί το αυτοκίνητο αυτό πάει 120, 140, 150 και οι προδιαγραφές ασφαλείας του είναι ελεηνές στους τρισάθλιες, χωρίς λάτσα, χωρίς αναρτήσεις, χωρίς φρένα. Σου λέει δεν έχω λεφτά να το φτιάξω, αλλά αυτό το χρηματοκιβώτιο το έχει κάνει σκουπιδεντενεκέ πετώντας μέσα τη ζωή του και όπου και να κουμπίσει θα βγει νεκρός. Θα πρέπει λοιπόν ουσιαστικά να συνειδητοποιήσουν οι συμπολίτες μας ότι δεν είναι μόνο παιχνίδι των πλουσίων, είναι παιχνίδι όλων και ακόμα περισσότερων των φτωχών, οι οποίοι θα καταστραφούν γενικότερα. Γιατί δεν έχουν και το όχημα να το κάνουν. Και να μην σχολιάσουν αρνητικά έναν 23χρονο. Γιατί η σκέψη και ο συνειρμός είναι εμένα αυτονόητος, αλλά δεν σημαίνει ότι ο αυτονόητος είναι και σωστός. Και ας μην σχολιάζουμε έναν 23χρονο ο οποίος έφυγε με την κακιούλα που βγάζουμε και το φθόνο που βγάζουμε. Επειδή αυτό είναι πλούσιο και εγώ είμαι φτωχός. Κατάλαβες, δηλαδή είναι πιο πολλοί οι φτωχοί που σκοτώνονται. Και τα παιδάκια αυτά. Να σε ρωτήσω ένα τελευταίο τουλάχιστον από μένα, δεν ξέρω αν θέλει ο Διονύσης να ρωτήσει κάτι ακόμα. Τα παιδιά που πιθανόν έχουν τη δυνατότητα να. Ας πούμε, ο Αλέξανδρος είχε μια πολύ άσχημη εμπειρία με τη Φεράρι του πατέρα του, τον οδηγούσε ο πατέρας του. Έτσι. Είναι λοιπόν μια οικογένεια η οποία μπορεί. Και ήταν σοβαρό το ατύχημα. Ήταν σοβαρό. 17χρονος τότε είχαν τραυματιστεί 4 και οι 2 τους και 2 άλλοι. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Γιατί όταν μια οικογένεια έχει μια Πόρσε, μια Φεράρι, του Βακάκη του Τζάμπο ο γιος είχε μια Πόρσε η οποία πήγαινε με 300, θυμάσαι. Δεν φαίνεται όμως να δίνουμε και τη δυνατότητα σε ένα ασφαλή χώρο, σε μια πίστα, κάπου, να μπεις, να τρέξεις, να μάθεις αυτό που είπες στην αρχή, τα όρια τα δικά σου. Έχουν τη δυνατότητα. Υπάρχουν δύο πίστες στην Ελλάδα, υπάρχει στα Μέγαρα, υπάρχουν Σέρρες, υπάρχουν και πιο μικρές πίστες, οι οποίες είναι για μικρότερα αυτοκίνητα, για καρτ, για μπάκι, πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Κοστίζουν όμως βέβαια. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητα μπορεί να τα εφαρμόσει. Το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό. Δηλαδή δεν σκοτώθηκαν επειδή θέλουν να κάνουν ένα συγκεκριμένο άθλημα. Πιο πολλοί αφηρημένοι σκοτώνονται. Κάποιοι οι οποίοι έχουν τα μυαλά τους σε άλλα προβλήματα της ζωής τους που είναι σαφώς μικρότερα προβλήματα από το να σκοτωθούν. Μιλάνε στο κινητό, αυτό το φαινόμενο δηλαδή είναι χειρότερο από αυτούς που πίνουν. Το χειρότερο, εγώ ξέρεις, ακόμα με μηχανή κυκλοφορώ κατά βάση. Κάνουν social media. Εμένα αυτό που με χαλάει περισσότερο είναι ότι γράφουν κιόλας, δεν είναι ότι μιλάνε. Γράφουνε. Γράφουν την ώρα που οδηγεί. Περνάς από δίπλα και κάνει το αυτοκίνητο έτσι και λες πού να πάω τώρα, πού να πάω να πέσω. Κάνουν stories και βιντεοσκοπήσεις και live μεταδόσεις κατά την οδήγηση. Ανέβηκε ένα βίντεο προχθές που άλλος βλέπει τηλεόραση, τραβάει με το κινητό, οδηγεί στην εθνική οδό και το ανεβάζουν και άρεσε και στην νεολαία αυτό. Δηλαδή, πράγματα δηλαδή, δεν ξέρω τι θα έπρεπε να γίνει. Να σβήνουν τα κινητά τηλέφωνα με το μπαίνουμε στο αμάξι, να μην έχουμε καμιά επικοινωνία. Αυτό ίσως ήταν το μοναδικό που μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ή, κατά τη δική μου εκτίμηση, να βγουν οι άνθρωποι της τροχέας με, πώς το λένε, undercover, χωρίς σήματα, άσπρη μηχανή, κράνος, γεια σας, γράψιμο. Δηλαδή πρέπει να εφαρμοστεί και ο νόμος. Αλλά να τα βάλω εγώ με τη σειρά. Ένα βασικότερο πράγμα που πρέπει να γίνει, το βασικό πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να ενημερώνεται. Αυτό που κάναμε σήμερα, όχι με αφορμή το θάνατο του παιδιού, να υπάρχει σε καθημερινή βάση, δεν θα το έλεγα ευθύνη, είναι θα το έλεγα υποχρέωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επειδή μιλάνε για τον ένφια, μιλάνε για τους φόρους, μιλάνε για τις συντάξεις, συνέχεια τα ακούμε αυτά. Ποιο από αυτά μας σκότωσε, ποιο μας σκότωσε από αυτά, τίποτα. Το σημαντικότερο πρόβλημα, το εθνικό μας θέμα, είναι η απώλεια των ζωών, η απώλεια των νέων ανθρώπων που έχουν πεθάνει πάρα πολλοί κόσμος, αυτοί δεν γεννάνε, γιατί είναι νεκροί, οι παραπληγικοί δεν γεννάνε, άρα το γενεαλογικό δέντρο κόβεται από τη ρίζα και δεν υπάρχει. Κωνσταντίνα μου, Κώστα. Και μετά, αυτό που θέλω να πω για να το κλείσουμε, ο καθένας από εμάς, εφόσον το κράτος δεν λειτουργεί και το βρίζουμε όλοι. Πες πως λέμε και για τους δημοσιογράφους ότι δεν ασχολούνται με το θέμα. Εμείς οι ίδιοι τι κάνουμε για τη ζωή μας? Δεν θέλουμε να γυρίσουμε στο σπίτι μας. Εγώ επειδή πέρασα δύσκολα με τα νοσοκομεία, δεν θέλω ούτε να τα βλέπω. Είμαστε τέλεια. Αλλά είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Ιδίως ένα παιδί όταν χάνεται, δεν είναι μόνο αυτός. Χάνονται από πίσω όλη η οικογένεια, δεν έχει καμία όρεξη να λειτουργήσει και να κάνει, να προοδεύσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Εγώ πριν σας ευχαριστήσω θα σταθώ σε αυτό που είπατε, γιατί νομίζω ότι όλοι μας λίγο πολύ το ξέρουμε, το νιώθουμε, στο ότι ο άτυχος Ζαχαριάς ήξερε το δρόμο, οι περισσότεροι που περνούν σε αυτό το δρόμο τον ξέρουν το δρόμο. Δεν θα βρεθείς κατά περισσότεροι. Όταν δεν ξέρουμε έναν δρόμο είμαστε πιο προσεκτικοί, όταν το ξέρουμε είμαστε αμέριμνοι, χαλαροί και νομίζουμε ότι εκεί δεν μας συμβεί τίποτα. Στην άκρη της χαράδρας κάνεις την κολελέτα, από κάτω γκρεμός, κάνεις την κολελέτα στο πόντο, πας να κάνεις την κολελέτα στο χωράφι. Και αν έχω διαβάσει σωστά, τα περισσότερα ατυχήματα που μπορεί να έχουμε είναι σε δρόμους κοντά στο σπίτι μας. Το 87% γίνεται μέσα σε αστικά κέντρα. Έτσι. Με ταχύτητα κάτω από 40 χιλιόμετρα την ώρα, κάπου εκεί πέρα, και υπάρχουν συγκρούσεις. Δηλαδή τα overtakes, αυτός ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνση. Δηλαδή το 50 και 50 είναι 100, δεν είναι 50. Θέλει επομένως προσοχή από την ώρα που κλείνουμε την πόρτα του αυτοκινήτου και να υποσχόμαστε στην οικογένειά μας και στον στρατό μας ότι θα γυρίσουμε το βράδυ. Τι άλλο. Κωνσταντίνος Ιαβέρης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Γιάννη Τροζιάκα για το ρεπορτάζ που μας μετέφερε την εικόνα από την περιοχή. Θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε γειτονιά. Ναι. Έτυχε να είναι ο Άγιος Στέφανος.